Νεαρές μου κυρίες και νεαροί μου κύριοι, κυρίες και κύριοι καθηγητές, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είστε σήμερα μαζί μας, διότι δεν βλέπουμε συχνά τη ζωή και τη ζωντάνια ανάμεσα σε εμάς, που να μας γεμίζει χαρά έτσι και αισιοδοξία. Για να είμαστε σύντομοι και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα, θα προλογήσει με δύο λόγια ο διοικητής του νοσοκομείου μας, ο οποίος και κάτω από την αιγίδα του οποίου οργανώνεται όλη αυτή η εκδήλωση. Ο κύριος Χρήστογλου. Αγαπητά παιδιά, εύχομαι η σημερινή ομιλία να αποτελέσει αφορμή για όλους όσους σκέφτονται να κόψει το κάπνισμα, να είναι η ναρκτήρια ημέρα, όπως και επίσης για αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν καπνίσει, να είναι ένας λόγος να μην το ξεκινήσουν ποτέ. Σας εύχομαι λίγο υπομονή και στη διάρκεια εδώ της ομιλίας. Ξέρω ότι έχετε κάνει δρόμο για να έρθετε. Δίδω το λόγο στον κύριο Βαϊνά. Ο κύριος Βαϊνάς. Ο κύριος Βαϊνάς είναι ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τα νιάτα. Διότι σε λίγα χρόνια θα είστε εσείς οι οποίοι θα είστε η μελλοντική Ελλάδα. Επομένως, ακούστε προσεκτικά αυτά που θα σας πούμε. Ούτε διαφήμιση είναι, ούτε αυτά τα τετριμένα που ακούγεται πολλές φορές από τις ομιλίες. Μπράβο στους καθηγητές σας που είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Και φυσικά υπάρχει μια πρωτοβουλία από το νοσοκομείο, το ίδιο το Θεαγένειο, για να μπορέσει να βγει προς τα έξω και να ενημερώσει τον κόσμο, διότι η πρόληψη, όπως ξέρετε, είναι το καλύτερο πράγμα και όχι η θεραπεία. Επομένως, αυτά που θα ακούσετε θα σας τα πούνε δύο εξαίρετοι επιστήμονες. Είναι ο καθηγητής ο κύριος Μαγκανάρης, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ εκτεταμένα με το αντικείμενο κάπνισμα και λάρυγγας, και είμαι σίγουρος θα σας εντυπωσιάσει όπως όλους μας έχει εντυπωσιάσει κατά καιρούς. Και έχουμε και τον αναπληρωτή διευθυντή του πνευμαλλογικού τμήματος, τον κύριο Άντζελ, ο οποίος και αυτός έχει δουλέψει πάρα πολύ και μπορεί να μας λύσει διάφορα προβλήματα σε σχέσεις με κάπνισμα και καρκίνο πνεύμονος. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζατε. Καπνός ή αέρας. Άντζελ Ιακώβ, επιμελητής του πνευμολογικού ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας. Γεια σας. Εμπρός ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή μας τον κύριο Χρήστογλου και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση στην ομιλία αυτή. Και φυσικά όλους εσάς που θα έχετε την υπομονή να την ακούσετε. Η προσπάθειά μας θα είναι να απαντηθεί το ερώτημα καπνός ή αέρας. Εδώ βλέπουμε τον πιο αξιοαγάπητο, τον πιο τίμιο, τον πιο επιδέξιο και γενικά ένα από τους πιο αγαπητούς ήρωες των κόμιξ, του Λούκι Λουκ. Ο άνθρωπος αυτός πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον ίσιο του, και όχι μόνο πυροβολεί, την επόμενη διαφάνεια, αλλά πυροβολεί σε κάθε θέση, σε κάθε στάση, έχοντας και χωρίς να εμποδίζει τη συντροφιά και τη συμπαράσταση του τσιγάρου του. Ο λόγος είναι οφθαλμοφανής. Οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούν μέσω της πλήσης του εγκεφάλου να στοχεύσουν στην πιο ευαίσθητη ηλικία που είναι η εφηβική. Αυτή που αρχίζει να πρωτοδιαβάζει αυτά τα κόμιξ. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το 80% των αγοριών και το 50% των κοριτσιών ξεκίνησαν να καπνίζουν σε ηλικία μικρότερη των 15 ετών. Αλήθεια, πόσο καπνίζουν οι Έλληνες? Οι Έλληνες καπνίζουν σε ποσοστό 38%. Δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις είναι καπνιστές. Μιλάμε
με όλες τις ηλικίες μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο στατιστικό αποτέλεσμα. Έχουμε χειρότερα δεδομένα. Καταναλώνουμε τα περισσότερα τσιγάρα από όλον τον κόσμο. Καταναλογία πληθυσμού και καπνιστού. Η Ελλάδα δηλαδή καταναλώνει 5 φορές περισσότερα τσιγάρα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από αυτούς η αναλογία των καπνιστών, οι άντρες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό για την ώρα. Ένα 47% του αντρικού πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 2,2 εκατομμύρια, καπνίζει. Και ένα ποσοστό πάνω από 29% του γυναικείου πληθυσμού καπνίζει. Δηλαδή 1.350.000. Με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται στις αναπτυγμένες χώρες, έχει αρχίσει να μειώνεται το ποσοστό των καπνιζόντων. Έτσι, στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε ένα ποσοστό που συνεχώς με μικρούς ρυθμούς τίνει να μειωθεί και περίπου καπνίζουν γύρω στα 35%, ενώ αντιθέτως στις φτωχές και υποανάπτυξη χώρες το ποσοστό είναι 50%. Δηλαδή, το παράδοξο, όσο πιο φτωχός και όσο λιγότερο μορφωμένος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο καπνίζει. Η Ελλάδα έχει και ένα άλλο κακό στατιστικό δεδομένο. Ο γυναικείος πληθυσμός της έρχεται 19ος σε ποσοστό σε καπνιζόντων γυναικών. Με πρώτη την Γουινέα, που καπνίζουν γύρω 49%. Ο λόγος της ομιλίας αυτής και όλων των παρεμφερών είναι γιατί όσο περισσότερο γνωρίζει κάποιος για το κάπνισμα, εφόσον δεν έχει αρχίσει να καπνίζει, έχει λιγότερες πιθανότητες να το ξεκινήσει. Ενώ εάν ήδη καπνίζει, έχει κάποιες πιθανότητες να το κόψει. Όταν καπνίζουμε, περισσότερες από 4.000 χημικές ουσίες εισπνέονται μαζί με τον αέρα και τον καπνό που εισπνέουμε. Αυτές είναι είτε μικροσκοπικά σωματίδια, είτε αέρια. Δηλαδή μιλάμε για έναν χημικό πόλεμο που οικειοθελώς κάνουμε στον εαυτό μας. Ανάμεσα στις χημικές ουσίες που υπάρχουν σε μορφή σωματιδίων, ξεχωρίζει η νικοτίνη, η οποία είναι το εθιστικό συστατικό. Αυτή διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο εισπνέεται η νικοτίνη είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο αναπνέουμε. Εδώ έχουμε μία αναπαράσταση του βροχικού δέντρου, από το οποίο γίνεται εισπνοή σε όλα τα έμβρια όντα πλην του ανθρώπου, του αέρα. Με την εισπνοή που γίνεται, με την εισπνοή ενός τσιγάρου, συμπαρασύρεται μαζί με τον καπνό και η νικοτίνη. Αυτή, οδεύοντας διαμέσου των βρόχων, πηγαίνει στο οξυγονωμένο αίμα, μέσω αυτού και της κυκλοφορίας στον εγκέφαλο, και στον εγκέφαλο μετά από 10 δευτερόλεπτα γίνεται η εναπόθεση σε κάποιους συγκεκριμένους υποδοχείς, προκαλώντας αυτόν τον εθισμό τον οποίο προκαλεί η νικοτίνη. Ο εθισμένος εγκέφαλος είναι διαφορετικός από νευροβιολογικής απόψεως από έναν μη εθισμένο εγκέφαλο. Ο τρόπος του εθισμού είναι πανομοιότυπος με όλες τις εθιστικές ουσίες.
όπως είναι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ο εθισμός στην νικοτίνη χαρακτηρίζεται από τρεις κύριους παράγοντες. Η χρήση της νικοτίνης δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση, αναγκάζοντας έναν άνθρωπο να συνεχίσει να καπνίζει. Το συνεχόμενο κάπνισμα οδηγεί σε ανοχή, γεγονός που σημαίνει ότι οι καπνιστές θα πρέπει να αυξήσουν την πρόσληψη νικοτίνης για να επιτύχουν τις ίδιες ευχάριστες επιδράσεις. Η αποχή από την νικοτίνη δημιουργεί δυσάρεστα συμπτώματα στέρησης που οδηγούν τον καπνιστή να συνεχίσει το κάπνισμα για να το αποφύγει. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει μόνο στους καπνιστές. Μήπως οι μη καπνιστές καπνίζουν και αυτοί και πόσο? Εδώ έχουμε ένα παιδάκι το οποίο χαίρεται τη συντροφιά του παππού του. Το ίδιο και παππούς του εγγονού του. Άραγε όμως, χωρίς να το λαμβάνουν πολύ υπόψη οι μεγάλοι καπνιστές, όπως συμβαίνει συνήθως, πόσα τσιγάρα καπνίζει αυτό το παιδάκι? Ένα παιδί που μεγαλώνει με καπνιστές γονείς ή φίλους, καπνίζει παθητικά 80 τσιγάρα το χρόνο. Το νούμερο αυτό δεν είναι αυθαίρετο, βγαίνει από τις μετρήσεις της νικοτίνης των ούρων των παιδιών αυτών. Οι υπόλοιποι, τα μη παιδιά, όλοι μας, πόσα καπνίζουμε είτε με τη θέλησή μας, είτε χωρίς τη θέλησή μας, όταν καπνίζουν οι άλλοι? Κάποιος που δουλεύει αναγκαστικά σε ένα γραφείο με καπνιστές συναδέλφους, στο τέλος του ωραρίου του, που είναι 8 ώρες, θα έχει καπνίσει 5 τσιγάρα. Εάν κάποιος παρευρίσκεται με έναν που καπνίζει σε ένα αυτοκίνητο και μόνο ένας, με κλειστά τα παράθυρα, καπνίζει 3 τσιγάρα μέσα σε μία ώρα. Εάν βρισκόμαστε σε μια καφετερία, 2 ώρες καπνίζουμε 4 τσιγάρα. Αλλά υπάρχουν τώρα τόσο οι καφετερίες όσο και τα εστιατόρια τα οποία έχουν χώρους μη καπνιστών. Εφόσον δεν καταστρατηγούνται, τότε σε 2 ώρες παραμονής σε αυτούς τους χώρους καπνίζουμε 1,5 τσιγάρο. Στο σπίτι ενός καπνιστή που καπνίζει μόνο ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, ναι, μόνο, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι καπνίζουν μετά από κάποια ηλικία, λόγω αυτό που είπαμε, ανοχής, πάνω από 2 πακέτα, ειδικά στην Ελλάδα, καπνίζει 3 τσιγάρα. Εάν βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους, πίσω από κάποιον καπνιστή 3 ώρες, πάλι θα καπνίσουμε τουλάχιστον 1 τσιγάρο. Μήπως το πρόβλημα λύνεται με τα light τσιγάρα? Δυστυχώς. Και με αυτά εισπνέουμε και νικοτίνη και πίσα. Δηλαδή, τις ίδιες περίπου ουσίες και στα μη light τσιγάρα. Έχει αποδειχτεί ότι τα συγκεκριμένα τσιγάρα όχι δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά επειδή χρειαζόμαστε, ένας καπνιστής χρειάζεται την νικοτίνη την οποία έχει εθιστεί, καπνίζει περισσότερα από ό,τι θα κάπνιζε μη light τσιγάρα. Συγχρόνως, εισπνέει και βαθύτερα τον καπνό. Εάν δεν είναι χειρότερα τα πράγματα με τα light τσιγάρα,
είναι τουλάχιστον τα ίδια. Για ποιο λόγο βγήκανε? Για να μας κοιμήσουν οι καπνοβιομηχανίες, όπως τόσα χρόνια προσπαθούσαν, όταν είχαν αποδειχτεί οι έρευνες για όλες αυτές τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και τις αποκρύβανε. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που δεν έχετε πιστεί ότι ήρθε η ώρα για να κόψετε το τσιγάρο, καλό είναι να ξέρετε ορισμένα πράγματα. Κάθε τσιγάρο καίει 5,5 λεπτά ζωής. Όσο νωρίτερα ξεκινάει κανείς το κάπνισμα, τόσο είναι ο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για να νοσήσει. Γι' αυτό ο κίνδυνος στους εφήβους είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι έφηβοι, εφόσον αρχίζουν από νωρίς το κάπνισμα, θα έχουν το θλιβερό προνόμιο εντός εισαγωγικών να πεθάνει ένας στους δύο από τη συνήθεια αυτήν. Από αυτούς οι μισοί θα χάσουν 25 χρόνια ζωής, οι δε άλλοι μισοί γύρω στα 10 με 15 χρόνια ζωής. Αυτή η διαφάνεια είναι λίγο παλιά. Έχω μια καινούργια στα χέρια μου που μιλάει ότι από 25 Οκτωβρίου του 1999 πάνω από 12 εκατομμύρια παγκοσμίως έχουν χάσει τη ζωή τους από το κάπνισμα. Αυτή αποτελεί τον αριθμό των θανόντων σε λιγότερο από μία διετία. Δηλαδή, σε μία διετία χάνουμε, πεθαίνει ο πληθυσμός μιας Ελλάδος. Και για να είμαστε πιο σαφείς με τους αριθμούς, 4.900.000 πεθαίνουν ετησίως από το κάπνισμα. Επειδή όμως το κάπνισμα, όπως είπαμε αρχικά, έχει αυξητικές τάσεις στις υποανάπτυξες χώρες, υπολογίζεται ότι το 2030 κάθε χρόνο δεν θα χάνουν 5 εκατομμύρια τη ζωή τους, αλλά 10. Για να έρθουμε όμως στα σημερινά. Στον πλανήτη, κάθε 10 δευτερόλεπτα, ένας άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας του καπνίσματος. Όσοι έχουν κομπιουτεράκι μαζί τους, είναι καλοί γνώστες των μαθηματικών, μπορούν να υπολογίσουν ότι στη διάρκεια αυτής της ομιλίας πόσοι θα έχουν πεθάνει. Κοντολογείς το τσιγάρο είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος. Προκαλεί περισσότερους θανάτους αθρηστικά από όλους τους θανάτους από AIDS, από τα ναρκωτικά, τα τροχαία δυστυχήματα, τις δολοφονίες, τις αυτοκτονίες και τους πολέμους. Και επειδή η ειδικότητά μας είναι τέτοια που σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, εδώ φαίνεται η βρόγχη ενός φυσιολογικού ανθρώπου και εδώ ενός καπνιστού. Αυτό που βλέπετε, που φράσει τους βρόγχους, είναι ένας ακριβοπληρωμένος καρκίνος του πνεύμονα από αυτούς οι οποίοι δίναν τον οβολό τους για να τον αποκτήσουν. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες καπνοπαραγωγούς χώρες του κόσμου. Παρόλα αυτά,
από 1η του Μάρτη μπήκε στη συμφωνία μαζί με άλλα 170 κράτη για την καταπολέμηση του καπνίσματος, η οποία περιλαμβάνει σκληρά μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της ζήτησης, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων καπνού. Επιτέλους, όπως ορθώς έχει επισημάνει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κ. Στεφανής, έγινε αντιληπτό και από τους κυβερνώντες ότι οι οικονομικές συνέπειες από τον περιορισμό της χρήσης και της παραγωγής καπνού οχρίουν μπροστά στις οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των ασθενειών τις οποίες προκαλεί το κάπνισμα. Και κάποιες αλήθειες για τον καπνό. Ας ξεχάσουμε για λίγο τις ασθένειες που προκαλεί. Το 2000, 3 εκατομμύρια φωτιές προκλήθηκαν σε όλο τον πλανήτη από αναμένα τσιγάρα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους μόνο το 2000 300.000 συνάνθρωποι μας. Το σύνολο των ζημιών από τα αναμένα τσιγάρα ήταν 27,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, με τα παλιά δεδομένα, 9,5-3 εκατομμύρια δραχμές. Στο Μπαγκλαντές, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, ένα πακέτο τσιγάρων στοιχίζει όσο και 6 κιλά ρύζι. Στη χώρα αυτή, 39% καπνίζουν. Σε κάποιες επαρχίες της Κίνας, οι καπνιστές ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 60% των καθημερινών τους εσόδων για την αγορά τσιγάρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν 88 ιστοσελίδες που πουλούν μέσω ίντερνετ τσιγάρα στους χρήστες. Μόνο στα 24 από αυτές αναγράφεται η προειδοποίηση ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται και με στατιστικές και οικονομοτεχνικά, σας λέμε ότι μια εταιρεία που έχει καπνιστές μέσα στους εργαζόμενους τους, λόγω των διαλυμάτων που κάνουν οι καπνιστές για να απολαύσουν το τσιγάρο τους, εάν έχουν 10.000 εργαζόμενους και υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, έχουν μια απώλεια λόγω της καθυστέρησης αυτή για τη δουλειά τους 1.600.000.000 δραχμές ετησίως. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το τσιγάρο είναι βάρος ασήκωτο. Τουλάχιστον αυτός ο καπνιστής φαίνεται ότι δεν μπορεί να το σηκώσει. Εάν όμως εσείς επιμένετε να καπνίζετε, τότε μπορεί να καπνίζετε άνετα. Το κάπνισμα αδυνατίζει και αναπαύει. Τελειώνοντας την ομιλία αυτή, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον προσπάθησα να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα, καπνός ή αέρας. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αέρα και όχι καπνό. Ευχαριστώντας τον κύριο Άντζελ, από το πρώτο στο τελευταίο τσιγάρο.
ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Μαγκανάρης και διευθυντής του ΟΡΙΛΑ τμήματος του νοσοκομείου μας, παρακαλείται να ανέβει στο βήμα. Δεν θα σας δείξω καμιά διαφάνεια. Θα αξιοποιήσω όμως μία από τις τελευταίες που έδειξε ο εκλεκτός συνάδελφος, που σας έδειχνε τα πνευμόνια, τους βρόγχους, αυτούς τους καπνοσωλήνες που ουσιαστικά περιμένουν οξυγόνο, γιατί το οξυγόνο είναι ζωή και όχι ο καπνός. Και μοιάζανε, παρακαλώ απόλυτη ησυχία, με μπουριά, από σόμπες ξύλινες παλές. Δεν ξέρω αν ευτυχήσατε, μακάρι να μην συνέβη αυτό, να ζήσετε αυτή την εποχή, που μετά το χειμώνα τις τεινάζανε και ήταν... Ορίστε, κάποιος θέλει... Μ' αρέσει ο διάλογος, παρακαλώ, σας ακούω. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο ερώτημα? Ειλικρινά προτιμώ το διάλογο από το μονόλογο. Λοιπόν, και βγάζανε του κόσμου τη μαυρίλα. Αυτή η εποχή που δείχνω στο αριστερό μου χέρι ήταν η εφιαλτική, η εποχή της φυλακής, η εποχή της καταδυνάστευσης, έτσι, η εποχή του υποδολουμένου και χωρίς καμιά αξιοπρέπεια ανθρώπου. Τέλειωσε για μένα. Και ήρθε αυτή η εποχή, ποτέ δεν υπήρχε καπνός μέσα, έτσι, απλά ένα ξεγέλασμα, η εποχή της απελευθέρωσης, της χαράς, της αυτοεκτίμησης του εαυτού μου. Τέλειωσε αυτή η εποχή. Και το τέλειωμα δεν είναι εύκολο, όπως η αρχή. Λέμε και σε... Εάν η αρχή για πολλά πράγματα είναι το ίμιση του παντός, για το κάπνισμα, αγαπητά Ελληνόπουλα, μπορεί να είναι πολλές φορές δυστυχώς και η αρχή του τέλους της ζωής μας. Και αυτό γιατί ένας στους τέσσερις καπνιστάς χάνει τη ζωή του, πεθαίνει, είτε από καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο συνητέστερος, είτε από καρκίνο του λάριγκα, αλλά πολλές φορές και από νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων και όχι μόνο. Επειδή τρία σκέλη πρέπει να αναφερθούν σε αυτό που λέγεται κάπνισμα, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία, όσες φορές η ιατρική, η αγωγή υγείας και η παιδεία ασχολήθηκε με την πρόληψη, ήταν πάντα κερδισμένη. Ένα παράδειγμα ζωντανό. Τα παλιότερα χρόνια, αρρώστια σαν την ερυθρά, την ηλαρά, τον κοκκίτη, Σιμπίν, θερίζανε, αποδεκάτιζαν την ανθρωπότητα. Εκατόμβες νεκρών. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν τα εμβόλια, ένα παράδειγμα. Μόνο το εμβόλιο Σιμπίν για την πολιομιελίτιδα. Εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης. Πού είναι η νηφέλη μας, γιατί έμεινες κάτω, έλα νηφέλη μου αγαπητοί, εδώ. Δεν θα κάτσω εγώ. Έλα και εσύ Γιώργο. Λοιπόν, εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης. Συνεπώς, επειδή ο αγώνας που δίνει η ηλικία σας, που από τα 5 μέχρι τα 18 χρόνια, μέχρι τα 18 χρόνια, 15.000 ώρες θα τις περνάτε στο σχολείο, διάφορα πράγματα και γεγονότα σε αυτή τη διάρκεια της ζωής σας θα σας βοηθήσουν να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τσιγάρο στη ζωή σας ή να γίνετε κι εσείς σκλάβοι με όλες τις συνέπειες που προανέφερα και δεν υπάρχει λόγος να τις υπενθυμίζω. Έτσι. Είχα την ατυχία, ο ευφιέστερος συμμαθητής μου, Κυριάκος Τολούδης, πολλές φορές μνημονεύω το όνομά του, έτσι, να είναι καπνιστής. Ήμουνα μελετερός, αλλά δεν είχα αυτό το ξεχωριστό χάρισμα να λύνω τις δύσκολες ασκήσεις κλπ. Και όταν τον είδα να καπνίσει, τόλμησα κι εγώ να καπνίσω. Δεν το συνέχισα, σας πληροφορώ. Λύκειο δεν υπήρχε στα χρόνια τα δικά μου, τέλειωσα το γυμνάσιο χωρίς να είμαι καπνιστής. Όπως και το πανεπιστήμιο. Αργότερα ξεκίνησα. Οι εποχές ήταν τελείως διαφορετικές. Άλλωστε, τους καιρούς, τις εποχές, το κλίμα, την ατμόσφαιρα, δεν το διαμορφώνουμε εμείς οι πολύ απλοί άνθρωποι.
το διαμορφώνουν οι ολίγοι δυστυχώς. Εμείς ταξιδεύουμε, πορευόμαστε μέσα σε αυτό το κλίμα. Τι εννοώ, ένα παράδειγμα. Στα χρόνια τα δικά μου ήταν αδιανόητο κάποιος να ανάψει σιγάρο μπροστά στον πατέρα και τη μάνα. Αυτά ήταν τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Έτσι. Ή στο σχολείο ήταν αδιανόητο. Άλλωστε ήταν κοινωνικά μη αποδεκτή συνήθεια το κάπνισμα. Γι' αυτό και πέραν της αποβολής δεχόταν ένα κοινωνικό στιγματισμό νικοτίνη. Ψυχοδραστική ουσία. Δεύτερο βήμα της, δεύτερη δράση της. Ψυχαναγκαστική παρόρμηση. Τρίτο βήμα. Μια κατανίκητη επιθυμία που την αισθάνεται κανείς σαν μια αμφίβολη ευχαρίστηση. Προσέξτε κάτι. Το κάπνισμα ποτέ από μόνο του δεν είναι μια απολαυστική ευχαρίστηση. Πάντα είναι ένα αξεσουάρ σε διάφορες συνήθειες της ζωής μας. Πίνεις ένα καφέ και έρχεται και συμπληρώνει. Από μόνο του το τσιγάρο ποτέ δεν το αισθάνθηκα σαν κάτι απολαυστικό. Πίνεις ένα κρασί, μια ευχάριστη παρέα, ανάβεις και ένα τσιγάρο. Έτσι. Θα σας πω δύο τελευταία λόγια. Θα σας περιγράψω το κάπνο, το κάδρο του καπνιστού που έχει φτάσει σε ένα εθισμό. Και αναφέρομαι στον εαυτό μου, δηλαδή από τη μια υπήρχε η μπόχα, έτσι, το σφρητικά απαράδεκτο. Απ' την άλλη ο βήχας και η απόχρυψη. Το ηχητικά ακατονόμαστο, έτσι. Και άλλα πολλά αποτρεπτικά. Δεν είχες αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου. Πολλά πράγματα τα έχανες από μπροστά σου και η επιθυμία σου ήταν σποδρή γιατί δεν άντηκε πλέον η υγεία σου. Και φτάνω τώρα, μετά από αυτά που ανέφερα για την πρόληψη, στο θέμα της έγκαιρης διάγνωσης. Μπαίνω πλέον στο χώρο που λέγεται λαριγκολογία. Είπα ότι μετά το πνεύμονα, ο καπνός ενοχλεί και δημιουργεί σε μεγάλο ποσοστό καπνιστών και καρκίνο στο λάριγκα. Κύριο γνώρισμα της έγκαιρης διάγνωσης είναι η βραχνάτα. Γιώργο, έλα σε παρακαλώ λιγάκι, να είμαστε λίγο πιο ζωντανοί. Ήρθε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο. Ναι. Πες από πού είσαι, γιατί ήρθες. Ναι, μίλησε. Τα παιδιά. Είμαι από τις Σέρες και ήρθα για να δω το λάρυγγα εδώ να κάνω εγχείρηση. Τι φωνή. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Ήρθες γιατί, ξαναπέστω να τα ακούσουν τα παιδιά. Ήρθα για να κάνω εγχείρηση. Γιατί. Γιατί τι σε οδήγησε εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πόσο καιρό ήσουν βραχνός. Βραχνός είμαι. Τα δηλή βραχνάδα πρωτού ένα χρόνο. Τώρα έχει τρεις μήνες που είμαι σε αυτό το σημείο. Το άφησε να συντέψει ο Γιώργος. Να συντέψει κι εγώ. Ναι. Κάτι συνηθισμένο για την Ελλάδα. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το σύντημα μέχρι το σάπισμα δεν έχει και μεγάλη διαφορά, έτσι. Αυτό πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη μας. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Δεν τον ήξερα. Είναι σημερινή γνωριμία. Έτσι. Βράχος φωνής. Ένα πολύτιμο αλάρμ. Όταν αφορά τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου μας, τρέχουμε σαν παλαβή να προλάβουμε τον κλέφτη. Όταν αφορά την υγεία μας, δεν το αξιολογούμε δεόντως. Έτσι. Σε αυτό βεβαίως η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια που με μια άλλη αγωγή παιδείας και υγείας θα το προλάβαιναν. Και το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα όταν βρεθείτε σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπου σπάνια θα δείτε ανθρώπους να θυσιάζουν όλο το λάριγκά τους γιατί πλέον δεν μπορεί να γίνει μια μερική εγχείρηση, δηλαδή μια αφαίρεση μόνο της μιας φωνητικής χορδής σου, τόσο ώστε και φωνή να έχουνε και να μην θυσιάσουν το όργανο παραγωγής της φωνής. Διότι ο λάριγκας παράγει τη φωνή η οποία στη συνέχεια γίνεται λόγος στη στοματική κοιλότητα με τη συμμετοχή πολλών οργάνων. Βεβαίως θα ήταν μεγάλη πλάνη να υπάρχει κάποιος από εδώ μέσα που να πιστέψει ότι όποιος είναι βραχνός έχει καρκίνο στο λάριγκα. Στις 100 φορές οι 95 είναι αθώες ιστορίες της βραχνάδας και αφορούν ένα πολύποδα, κομβία στις φωνητικές χορδές, στυλώματα ή κάποιες άλλες αθώες καταστάσεις. Αλλά και το 5% που αφορά άνθρωπο είναι τεράστιο ποσοστό όταν αφορά νέους ανθρώπους. Τεράστιο ποσοστό, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητης αξίας. Εάν μια βραχνάδα επιμένει ένα μήνα και λίγο παραπάνω, τότε όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να εξεταζόμαστε από ειδικό
για να αποκλείεται το σοβαρό πρόβλημα του καρκίνου. Επαναλαμβάνω, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αθώα. Έτσι. Αλλά και το 5% δεν είναι μικρό ποσοστό. Δεν σηκώνει να έχουμε υψωμένη ακόμα τη σημαία του «δεν βαριέσαι». Το 5% δεν είμαι εγώ. Πιθανό να είμαστε. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να το αποκλείουμε, για να πατάμε σε σίγουρο σανίδι. Και προχωράμε μετά από αυτά για την έγκαιρη διάγνωση. Λίγα λόγια, για να μην είναι και χρόνος για τυχόν ερωτήματα, για τη θεραπεία. Έχω κατ' εξακολούθηση καλέσει δύο φίλους, την κυρία Νεφέλη και τον κύριο Τάκη, οι οποίοι χρειάστηκαν να θυσιάσουν το λάριγκά τους για το πρόβλημα που συζητάμε. Ήταν καπνιστέ και οι δύο. Μιας κοινωνικής τάξης, θα έλεγα, από τις καλύτερες της Θεσσαλονίκης, έτσι. Ο Τάκης ο Γενάδιος ήταν και αθλητής, άρα παρόλα αυτά, τα πρότυπα της εποχής και όλα, τον έφεραν κάπου και στην κατάρα του καπνίσματος. Θα ήθελα να μας πούν δύο λόγια, θα κάνω μια συνομιλία μαζί τους και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς, αν υπάρχουν ερωτήματα, έτσι, να τα απευθύνετε κατευθείαν για τι άλλοι πειθό έχουν όσοι περάσανε μια κατάσταση και άλλοι εμείς που ανεβαίνουμε στο βήμα και μπορούμε να σας πούμε όποια παραμυθολογία θέλουμε, έτσι. Αγαπητή Νεφέλη, πες στα παιδιά πόσο χρόνο έχει που χειρουργήθηκες, γιατί χειρουργήθηκες, πες κάτι τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στα παιδιά, το είπα και προηγουμένως, εκεί που καθόμουν. Όχι τίποτα για μένα, έτσι. Όχι, εντάξει. Να μην καπνίζετε, εδώ και 13 χρόνια δεν μιλώ φυσιολογικά όπως όλοι σας. Και δεν δίνω σαν παράδειγμα ότι θα ακούσετε αυτό το πράγμα. Και εγώ παιδιά έχω και σε μεγάλη ηλικία και σας λέω ότι είναι οδυνηρό, όχι το πώς τρώει ένας άνθρωπος που έχει αφαιρέσει, έχει κάνει μάλλον λαρυγγεκτομή, αλλά πώς κοιμάται, πώς κινείται και πώς θερμίζεται, τα πάντα. Πώς κάνει μπάνιο. Κάθε μέρα είναι μια τυραννία. Αλλά ως προς το πρόβλημα ζωής θα υπομένει, αρκεί να έχει υπομονή. Προσέξτε παιδιά, αυτό σας παρακαλώ σαν μητέρα. Αν δεν μπορείτε αμέσως να το κόψετε το τσιγάρο, κάντε μια προσπάθεια για να ζήσετε. Να ζήσετε κι εσείς και τα παιδιά που θα φέρετε στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Νεφέλη, επειδή όλοι μας στην Ελλάδα είμαστε λίγο καχύποπτοι, πρόσεξαν όλοι ότι επιχειρείς να τους δείξει ένα μενταγιό που έχει στο λαιμό σου. Δεν τις το δείχνεις να το δούνε καλύτερα, έτσι. Πώς δεν βλέπετε, όταν κινούμε, πρέπει να βάζω το χέρι μου στο λαιμό για να μπορώ να βγάλω φωνή. Αλλιώς δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Και για να σας δείξω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω λαρυγόφωνο. Εκτρέπει τον αέρα από τα πνευμόνια, περνάει από μια φωνητική νεογλωτίδα, αυτά είναι ιατρικά, γι' αυτό τα συμπληρώνω, και γίνεται φωνή στο στόμα. Έτσι. Διότι αν δεν κλείσει την τρύπα και βγει ο αέρας από εκεί, δεν μπορεί να γίνει φωνή. Ανάμεσα σε αυτή την τρύπα και στο φάρυγγα υπάρχει μια σχισμή, σαν τις φωνητικές κόρδες, την οποία κατασκευάσαμε στην εγχείρηση. Λέγεται φωνητική νεογλωτίδα. Φωνητική γιατί παράγει φωνή και νεογλωτίδα γιατί δεν προϋπήρχε. Έτσι. Νεφέλη μου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, τα λες καλύτερα από μένα, από ό,τι συνέχισε όσο θες. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι που σας ενδιαφέρει περισσότερο, μπορείτε να ρωτήσετε. Να μας πει και ο Τάκης. Τάκη, ο Γιώργος είπε, γιατί ακόμα σήμερα ήρθε. Επαντελένω, ναι. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ κάπνιζα. Και κάπνιζα πάρα πολύ. Βέβαια, επειδή ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, το άρχισα το τσιγάρο μεγάλος. Αυτό νομίζω με βοήθησε για να μην αντιμετωπίσω χειρότερη κατάσταση από αυτή που είμαι τώρα. Βέβαια δεν απέφυγα την ολική λαρυγεκτομή. Έκανα επέμβαση, έκανα αφαίρεση λάρυγκος, παρόλες τις προσπάθειες που έκανα να γλιτώσω και εδώ και στο εξωτερικό κλπ. Δεν μπόρεσα να γλιτώσω το λάρυγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζω να ζω, μεγάλωσα τα παιδιά μου, έκανα κι εγώ γιατρό, ένα από τους γιους μου και μάλιστα
Του είπα, πρόσεχε, μη καπνίζεις. Βλέπεις εμένα τι τραβάω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δοξάζω τον Θεό. Πού ζω έχω 14 χρόνια τώρα και που έχω κάνει όλη κυριολεκτομή. Αλλά και ευγνωμονώ και τους ανθρώπους του Θεαγένειου Νοσοκομείου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μου και συνεχίζουν να με περιθάλπτουν, γιατί δεν τελειώνει το θέμα της περίθαλψης μόνο με την επέμβαση, τη χειρουργική λαργεκτομή. Έχουμε προβλήματα εκτός από την τακτική, δηλαδή αυτή αλλαγή της φρονητικής πρόθεσης που πρέπει κατά τακτά διαστήματα να γίνει. Έχουμε και έκτατες περιπτώσεις από την εδώ ευαίσθητη περιοχή που είναι, έχουμε μολύνσεις από μύκητες κλπ. Άρα εδώ το Θεαγένειο Νοσοκομείο βρίσκουμε την αγάπη και τη φροντίδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, από το Γενικό Διευθυντή μέχρι το τελευταίο άνθρωπο που εργάζεται εδώ και τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που μας προσφέρουν. Παιδιά, μη καπνίζετε. Και εγώ έτσι ξεκίνησα το τσιγάρο, ξέρω εγώ, από παρέα, από εικόνα, από το τσιγάρο, από την ρετσίνα, από τη συναναστροφή, από την καφετέρια, από την ταβέρνα. Έτσι, για αστεία το ξεκινήσαμε το τσιγάρο. Ό,τι είναι ο Αντένα και το Μέγκα σήμερα ήταν η Εκάλη και η Πεταλούδα, τα δύο καπνίδανε στη Τζεμισκή και τα χρονιά. Ο Ποτάκης ο Γινάντιος ήταν μέσα από τα πονηστή. Και στο σημείο τώρα. Πώς να μην καπνίσει ο άνθρωπος, δηλαδή γίνεται. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας λέω, παιδιά, μην καπνίζετε, δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε παλικάριά το τσιγάρο. Παλικάρι είναι εκείνος που μπορεί και αντιστέκεται και δεν καπνίζει. Για μένα αυτό είναι. Λοιπόν, θέλω να πω μια κουβέντα και μετά να σας ευχαριστήσω, γιατί πλέον θα εμφανίζεστε στο Θεαγένειο για την αντικαπνιστική θεραπεία χωρίς καν τη δική μου παρουσία. Έτσι, νομίζω ότι σας αδικώ κατάφορα μου κλέβοντας τόσο χρόνο. Λοιπόν, βλέποντας τόσα κορίτσια και μελλοντικές μάνες, θα πρέπει να σας πω ότι το τσιγάρο από τα πνευμόνια, παρακαλώ ησυχία, απορροφάται σαν ενδοφλέβια ένεση, έτσι. Και πολλές φορές βρέθηκα, γιατί το έκοψα το τσιγάρο, που βρήκα τη δύναμη. Ήταν ηθική πιο πολύ, δεν αισθάνθηκα κανένα εθισμό, κανένα πόνο και τίποτα. Έφυγε από πάνω μου χωρίς να καταλάβω και είμαι γεμάτος υπερηφάνεια. Βλέπω στο ταξί μια έγκυος γυναίκα, έτσι, που η κοιλιά της είναι στο στόμα και το... Ο ταξιτζής να καπνίζει. Δεν τα βάζουμε τους ταξιτζίδες. Εμείς οι γιατροί ήμασταν χειρότεροι καπνιστές, έτσι προς Θεού. Αλλά σε εκείνον τον κλειστό χώρο, καλά μπορεί να πει η κυρία, σταματήστε παρακαλώ να κατέβω. Αυτό το παιδί που είναι αλυσοδεμένο μέσα στη μήτρα αυτής της μάνας και που παίρνει, μια και το παίρνει η μάνα στο αίμα της, γιατί από το αίμα της μάνας στρέφεται και το παιδί, μπορεί να πει μια κουβέντα, κακούργη, δολοφόνη. Τι κάνετε, εμένα δεν με σκέφτεστε? Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Εάν στις φτωχότερες χώρες που αναφέρθηκε πολύ σωστά οι καπνιστές είναι περισσότεροι, αυτό οφείλεται στην άγνοια. Καμιά αγωγή, αναλφαβητισμός, έτσι. Διαβάζουν, νομίζετε, ένα περιοδικό, μια εφημερίδα, καταλαβαίνουν τα δελτία? Τι τους λένε, για όνομα του Θεού, πέρα από την τρομακτική παραπλάνηση. Λοιπόν, και... Για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, έτσι. Δεν θέλουμε κανένας Έλληνας. Αποστολή αυτού του νοσοκομείου δεν είναι να βγάζει λάριγγες. Εάν παραστεί ανάγκη, και αυτό θα το κάνει. Το δυστύχημα είναι όμως ότι χάρη στην ελλιπή αγωγή υγείας, πολλοί άρρωστοι φτάνουν όταν δεν μπορούμε ούτε καν να τους χειρουργήσουμε φερόντας το λάριγγα. Και ο Τάκης και η Νεφέλη χαίρονται τη ζωή με τα προβλήματα και τους περιορισμούς, αλλά την απολαμβάνουν. Χάρηκαν τα παιδιά τους, έτσι. Αλλά παντρεύτηκαν, αλλά θα παντρευτούν. Οι σχέσεις πάντα μεταξύ ιατρού και αυτής της κατηγορίας δεν είναι σχέσεις ασθενούς και θεράποντος γιατρού. Γίνονται φιλικές, συγγενικές, έτσι. Και ας δείξουμε, για να τιμήσουμε και το νοσοκομείο αυτό, έτσι, για την προσφορά του και μια χοροδία ανθρώπων που έχασαν μεν το λάριγγα, αλλά όχι απλά μιλάνε, αλλά και τραγουδάνε. Βέβαια, ζωντανά αυτά τα τραγούδια, αυτόν τον ύμνο της Μακεδονίας,
Μας καλέσανε και τον είπαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έτσι, για να πούμε, για να πούμε και στους βρωμερούς Αθηναίους ότι κάτι αλλιώτικο γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστώ. Κατέβω, κι εγώ θα κατέβω. Μήπως θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, μήπως θέλω να ρωτήσω κάτι. Στο διάστημα αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρευρεσκομένους που ήρθαν να τιμήσουμε την παρουσία τους και παρά το πρόβλημά τους να δείξουν ότι είναι ζωντανά παραδείγματα προς αποφυγή προφανώς. Την κυρία Νεφέλη. Τον κύριο Τάκη. Και ο άλλος ασθενής που ξεκινά τον αγώνα του τώρα. Τώρα μπορούμε να δούμε το μικρό βίντεο αυτό με τον ύμνο προς τη Μακεδονία. Να, αυτό και αυτό μόνο. Μακεδονία, πάλι. Σήμερα νομίζω πρέπει να ξεκινήσετε ήδη από εδώ με τον πόλεμο κατά του καπνίσματος. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τώρα είναι όλα στα χέρια σας. Τώρα ξέρετε και με τη βοήθεια και των καθηγητών σας νομίζω πρέπει να ξεκινήσετε τον πόλεμο κατά του καπνίσματος όπου τον βλέπετε. Εύχομαι να έχετε καλή ημέρα από πλευράς μου. Ήδη για να μην καθυστερούμε περιμένοντας, θέλει κάποιο από τα παιδιά να ρωτήσει κάτι. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και πέστε ό,τι θέλετε. Εδώ βρίσκεται από την αγάπη ολονών μας, δεν βρίσκεστε για κάποιο άλλο λόγο. Ακούμε. Για να φτάσει κάποιος να κάνει αφαίρεση του λάριγκα πρέπει να είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Πώς οδηγείται όμως μέχρι εκεί πέρα, δηλαδή πόσα τσιγάρα πρέπει να καπνίζεις για να φτάσεις και μετά από πόσο χρόνο. Χωρίς να είμαι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσω, γιατί δεν είμαι ο οτορινολαριγκολόγος, συνήθως είναι από ένα πακέτο για πάνω από 20 χρόνια καπνίσματος. Φυσικά παίζει ρόλο και η προδιάθεση του εκάστοτε ασθενούς. Ο κάθε ασθενής έχει μια διαφορετική προδιάθεση στο καπνίσμα, του να προκαλέσει καρκίνο ή κάποια άλλη πάθηση. Το κάπνισμα βγάζει την προδιάθεση αυτή ευκολότερα. Κάποια άλλη ερώτηση. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω εάν κάποια γυναίκα είναι έγκυος και το έμβριο έχει πιθανότητες εθισμού πιο πολύ στο τσιγάρο, δηλαδή στη ζωή του μετά εθίζεται και θα καπνίσει. Η ερώτηση είναι πολύ καλή και πολύ πρακτική. Η απάντηση είναι σίγουρα ναι.
Όταν μία μητέρα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της καπνίζει, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν σέβεται τον εαυτό της, αλλά δεν σέβεται και το παιδί της. Σε αυτήν την τρυφερή ηλικία όπου γίνεται η οργανογένεση του παιδιού. Εμπρότης, το παιδί το οποίο γεννιέται είναι ελιποβαρές εν σχέση με τα παιδιά των μη καπνιστριών και ήδη έχει κάνει διαταραχές στον πνεύμονά του, τέτοιες οι οποίες θα ακολουθήσουν σε όλη τη ζωή. Δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημα. Η μητέρα που δεν σέβεται την τρυφερή αυτή ηλικία του αγέννητου παιδιού θα συνεχίσει να καπνίζει και όταν γεννηθεί. Άρα το παιδί από χέρι θα είναι εθισμένο στο κάπνισμα με όλους αυτούς τους μηχανισμούς που είπαμε περιληπτικά. Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω τι απάντηση θα δώσουμε σε αυτούς που μας λένε ότι καπνίζω από 15 χρονών, ένα παράδειγμα, και είμαι τώρα 80 και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Που αντιμετωπίζουν τα επιχειρήματά μας για το κάπνισμα με αυτόν τον τρόπο. Το κανένα πρόβλημα είναι σχετικό. Ένας που δεν έχει πεθάνει δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα υγείας. Δεν υπάρχει καπνιστής 80 ετών που δεν έχει πάρα πολλές παθήσεις. Πρώτη και καλύτερη είναι η χρονία απορφακτική πνευμονοπάθεια για την οποία συνήθως παίρνει μία σωρία από φάρμακα τόσο που οι μεγάλες σακούλες το σούπερ μάρκετ δεν τις χωράνε, έχει χωρίς κανένα πρόβλημα, εννοεί ότι δεν έχει πεθάνει ακόμη, μια φιάλη οξυγόνου σπίτι και συχνά πυκνά επισκέφτεται τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα αγροτικά ιατρία, τα κέντρα υγεία και τους ιδιώτες ιατρούς. Αν αυτό δεν είναι πρόβλημα, τότε σημαίνουν ότι απλώς λόγω ηλικίας δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημά τους. Πώς θα μπορούσαν οι μη καπνιστές να βοηθήσουν ή να πείσουν τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο. Ή ας πούμε είναι θέμα καθαρά δικό τους και πρέπει αυτοί να το συνειδητοποιήσουν. Κυρίως το θέμα είναι καθαρά δικό τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κάθε καπνιστής τι ζημιά κάνει. Πρώτα στον εαυτό του και δεύτερον σε αυτούς που αγαπάει, σε αυτούς που είναι γύρω από αυτόν. Εάν δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει, με τη βία δεν μπορούμε να του επιβληθούμε. Δυστυχώς, μέσα σε αυτά τα αναφέρατα δικαιώματα της δημοκρατίας είναι και του να καπνίζουν. Αν και, από ό,τι πολύ καλά ξέρουμε, δημοκρατία είναι το να μην ενοχλείς τον άλλον, όχι να κάνεις ό,τι σου καπνίσει. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε και τους ομιλητάς, αλλά πιο πολύ εσάς, παιδιά, που χάσατε το χρόνο, αλλά πιστεύω να κερδίσατε ό,τι παραπάνω γίνεται από αυτή τη συζήτηση εδώ και από ό,τι είδατε. Να είστε καλά, παιδιά.